Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα και δουλειάκι σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι σας κάλεσα λιγάκι για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό και με την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένα τέλος πάντων serial, ένα έργο το οποίο έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές με άσχημο τέλος με τα προηγούμενα χρόνια που το συζητάμε. Αλλά εδώ θα τολμήσω να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά και να το αφήσω λίγο παραπίσω αυτό, διότι φαίνεται ότι πάνε σε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, με την έννοια της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας. Διαβάζουμε καθημερινά ότι αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν, ότι υπάρχουν συνεχείς τηλεδιασκέψεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τους διοικητές και τους υποδιοικητές των νοσοκομείων. Το τελευταίο που σήμερα έβλεπα είναι ότι με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν και τις οδηγίες Χρυσοχοίδη προς διοικητές και υποδιοικητές, είναι ότι θα πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ώστε οι ασθενείς να κατανέμονται στα αντίστοιχα τμήματα άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ναι μεν προανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον υπουργό, χθες, από την άλλη φαίνεται ότι μάλλον πολλοί διοικητές νοσοκομείων θα αξιοποιήσουν περισσότερο τη ρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με τη μίσθωση ιδιωτικών ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση ασθενών από προς τα νοσοκομεία. Δεν μιλάμε για τα επίγοντα περιστατικά, χρόνια περιστατικά, ραντεβού κλπ. Και την επιστροφή στο σπίτι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με πυροσβεστική, με μέλη της πυροσβεστικής και των ενόπλων δυνάμεων, τουλάχιστον για αρχή. Υπάρχει και αυτό που λέει ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, και μάλιστα το λέει σε όλους τους τόνους: διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου ίσον. Συγκεκριμένο επάγγελμα που κατοχυρώνεται με σπουδές που παρέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ως προαπαιτούμενο πρόσληψη στο ΕΚΑΒ. Έτσι εξασφαλίζεται η εξειδικευμένη βοήθεια στους ασθενείς στο σημείο και εν συνεχεία η υποστήριξη της υγείας τους μέχρι και την παράδοσή τους σε υγειονομικό σχηματισμό. Μου λέτε τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση συνεχίζει το έγκλημα στην υγεία. Το τελευταίο που αποδεικνύει, αν θέλετε, αυτό που σας είπα, είναι αυτό που η απόφαση που έχει πάρει με το ΕΚΑΒ. Ήδη, κυρία Δουργιαράκη, περιμένουν 2.000 διασώστες, περιμένουν πρόσληψη, αλλά η κυβέρνηση επιλέγει την πιο φτηνή και την πιο επικίνδυνη λύση, να οδηγούν τα ασθενοφόρα, στρατιωτικοί και δασοπυροσβέστες. Ιδιαίτερα τώρα την περίοδο την καλοκαιρινή που έχουμε και φωτιές, καταλαβαίνετε τι εγκληματική πολιτική επιλέγει να αποφασίσει. Πρόκειται ουσιαστικά για λύση που αντιστοιχεί στην πολιτική των περικοπών και τη λογική του μικρότερου κακού. Κάτι άλλο, και δεν μας ξαφνιάζει, γιατί αυτή την απόφαση την είχε πάρει και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016, που έλεγε ότι θα μπορούν να οδηγούν τα ασθενοφόρα σε άνθρωποι από τους δήμους, στο όνομα ότι δεν υπάρχουν διασώστες. Κυρία Δουργιαράκη, η λογική... Ενώ υπάρχουν 2.000 διασώστες, όπως είπατε πριν από λίγο, οι οποίοι περιμένουν να μπουν μέσα στο χώρο, δηλαδή στο ΕΚΑΒ, να προσληφθούν. Ακριβώς. Και ουσιαστικά η κυβέρνηση δείχνει το δρόμο που θα ακολουθήσει συνολικά στο σύστημα υγείας. Επί της ουσίας δεν θα προλαμβάνει αναγκαίο προσωπικό. Θα επιλέγει τη λογική της μικρότερου κόστους και βεβαίως τη λογική των χαμηλών παροχών υπηρεσιών υγείας. Δείτε τι έγινε και με την παιδοψυχιατρική. Η λύση που έδωσε η διοίκηση του Υπουργείου είναι το να αποτελέσει αυτή η κλινική που ήταν και είναι κόσμημα για όλη την Νότια Ελλάδα, να αποτελέσει ένα κέντρο ημερήσιας νοσηλείας. Αν αυτό δεν λέγεται έγκλημα, νομίζω ότι οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους. Και ήταν ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο, το γνωρίζανε όλοι, όλοι κλείνανε τα μάτια και τελικά αυτός που θα την πληρώσει είναι οι οικογένειες των παιδιών, οι οικογένειες αυτές που έχουν ανάγκη μια τέτοια πολύ σημαντική δομή,
και βεβαίως όλοι οι εργαζόμενοι που σε μια νύχτα μέσα δεν θα μπορούν να προσφέρουν αυτό που έχουν σπουδάσει και έχουν μάθει. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουγεράκη, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αναμονή από τον κόσμο, καμιά προσμονή το τι θα ακολουθήσει. Τα λόγια του κυρίου Χρυσοχοίδιου, ότι σηκώνει τα μανίκια και δίνει εντολές στους διοικητές, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τα πρέπει να τα ακούει ο κόσμος, βέρεσε, γιατί η πολιτική τους είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι πολύ συγκεκριμένη, θέλεις ασθενοφόρα να μην τα που θα σε μετακινούν, θα πρέπει να τα πληρώσεις. Και ας μην πει κανένας ότι μα δεν θα τα πληρώνει ο κόσμος, θα είναι μέσα από το ασφαλιστικό ταμείο. Μα το ασφαλιστικό μας ταμείο δεν είναι κουμπαράς που γεμίζει μόνος του. Το γεμίζουμε εμείς, κύριε Ανδρουγεράκη. Άρα μας ενδιαφέρει προφανώς τα λεφτά που δίνουμε από τους άμεσους και τους έμεσους φόρους να πηγαίνουν, να κατευθύνονται εκεί που πρέπει να κατευθύνονται και όχι να κατευθύνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το δεύτερο, το Ταμείο Ανάκαμψης, που γίνεται μεγάλος λόγος. Δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για προσλήψεις προσωπικού. Μα εδώ είναι η ανάγκη. Η ανάγκη για υποδομές προφανώς μπορεί να υπάρχει, αλλά τις υποδομές, τα ασθενοφόρα, τα οδηγούν και τα λειτουργούν άνθρωποι. Αν νομίζει κανένας ότι θα φτιάχνουμε κτίρια, θα φτιάχνουμε, αναμορφώνουμε κέντρα υγείας και μέσα εκεί θα λειτουργούν μόνα τους, νομίζω πρέπει να ζει σε κάποια οικονομική πραγματικότητα. Ή θα γίνει αυτό που λέει η κυβέρνηση, θα φέρω τους ιδιώτες μέσα να τα λειτουργήσουν, γιατί εγώ πλέον έχω επιλέξει ότι είναι κόστος η υγεία και τα λεφτά αυτά δεν θέλω να τα κατευθύνω εκεί. Ο διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου είναι άλλος από τον οδηγό, γιατί ξέρω και πάρα πολλούς οδηγούς οι οποίοι το πάνε παραπάνω, δηλαδή έχουν αυτές τις γνώσεις και είναι και ως προαπαιτούμενο οι γνώσεις του διασώστη για να κάνουν ακόμα και αυτή τη δουλειά, έτσι είναι ή αλλιώς? Όχι, έτσι είναι. Είναι εκπαιδευμένοι, είναι πάνω από δύο χρόνια εκπαίδευση. Είναι το πλήρωμα ασθενοφόρου, διασώστης και ο οδηγός είναι εκπαιδευμένοι. Δεν είναι άνθρωποι που τους βάζεις, παίρνεις ένας που μπορεί να οδηγάει ένα φορτηγό και τον βάζεις και κάνει γύρω-γύρω τον κόσμο. Δηλαδή, τι λένε του κόσμου, ή θα διαλέξεις καρότσα αγροτικού, ή θα διαλέξεις ουσιαστικά καρότσα ασθενοφόρου με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα ότι εδώ ένας δασοπυροσβέστης θα βάζει μέσα έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει πάθει ανακοπή, που θα πρέπει να το πάει γρήγορα, να πρέπει να κάνει κάρπα, να δώσει, να δώσει καρδιοπνευστική αναζωγόνηση, να πρέπει να βάλει φλαβοκαθετήρα και να έχει έναν ανθρώπου ανεκπαίδευτου. Δηλαδή, πού πάμε, την ιατρική, πάμε την επιστήμη το 2000, πάμε στο 1900. Δηλαδή, η κυβέρνηση πρέπει να λέει ότι πρέπει να χειροκροτάμε κιόλας και πρέπει και να σκουμπωνόμαστε. Δεν τρέπονται. Θα πρέπει να τρέπονται για αυτά που λένε και αυτά που κάνουν και την απάντηση θα την πάρουν από τους εργαζόμενους, κυρία Δουγκεράκη. Γιατί μπορεί να κάποιοι να χαριετίζονται με τα ποσοστά που πήραν, όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ούτε 5 μέρες δεν περάσανε από την εκλογή μια εβδομάδα και έχει κλείσει η πρώτη δομή δημόσια στο νησί μας. Εδώ έχουν κλείσει δομές. Το επόμενο διάστημα θα περιοριστούν κρεβάτια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να μπορέσουμε να πάρουμε άδειες. Μισό λεπτό. Όταν μιλάτε για την παιδοψυχιατρική, λέτε ότι δεν θα μπορεί να νοσηλεύει πλέον περιστατικά, έτσι. Ναι, θα λειτουργεί με ένα άλλο καθεστώς, που σημαίνει τι, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει πάντα ένα αυξημένο ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδοψυχιατρική, η οποία δεν καλύπτει μόνο περιστατικά του Ηρακλείου, αλλά όλη τη Κρήτης και όχι μόνο της Κρήτης. Εκεί σημαίνει ότι τα παιδιά που μπορεί να θα έρχονται. Θα υπάρχει γιατρός στην ημέρα της εφημερίας του νοσοκομείου, φαντάζομαι, μέρα παραμέρα, ναι. Κάθε μέρα θα υπάρχει πρωί ο γιατρός και μετά το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Δεν υπάρχει κλινική. Και αν χρειάζεται κάποιο παιδί νοσηλεία, πού θα πηγαίνει? Δεν θα γίνονται εισαγωγές? Θα πηγαίνει στην Αθήνα. Θα πηγαίνει στην Αθήνα. Συγγνώμη, θα το στέλνουν από εδώ στην Αθήνα? Ακριβώς στην Αθήνα. Αυτό είναι. Αυτή δεν είναι η πολιτική που λέει ότι δεν χρειάζονται παιδιά δομές δημόσιες.
ο υγειονομικός χάρτης που θα αναπροσαρμοστεί. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις γιατρό, πρέπει να έχεις γιατρό, όπως λένε. Κύριε Βρυσαλή, λύστε μου ξανά την απορία μου. Μπορεί να τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει τη συγκεκριμένη την κλινική, όσες φορές και αν τα έχουμε πει, οι απορίες παραμένουν ίδιες. Ήταν δύο γιατροί. Αυτοί οι δύο γιατροί προσπαθούσαν οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε με εντέλεσθε ή με οτιδήποτε άλλο, να κάνουν συνεχώς εφημερίες με αποτέλεσμα, όπως λέμε πάρα πολύ απλά στο χωριό μου, να ξεγίνουν σωματικά και βιολογικά. Και δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Άλλοτε με καλό τρόπο τους έπιαναν και πάνω στο φιλότιμο, ως γίνεται ή ως ήθιστε. Και οι άνθρωποι αυτοί συνέχισαν να κάνουν τις εφημερίες. Έπρεπε όμως να υπάρχουν ακόμα δύο γιατροί. Ζητούσαν να προσλάβουν δύο επιμελητές παιδοψυχίατρους. Αυτή η προκήρυξη δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Τι έγινε? Δεν είχε αποτέλεσμα, γιατί η ίδια η πολιτική τους έχει δημιουργήσει ένα αποκρουστικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο, αν θέλετε, κακού εργοδότη, που δεν θέλει κανένας να έρθει. Με ποιες συνθήκες να έρθει η κυρία Δουργιανάκη να δουλέψει γιατρός της παιδοψυχιατρικής, γιατρός, καρδιολόγος, νοσηλευτής, όταν του λένε θα κάνεις εφημερίες 15-10. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι όλη η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες που κάλυπτε η συγκεκριμένη παιδοψυχιατρική κλινική, αυτή την ώρα μένει ακάλυπτη, μόνο στην πρωινή βάρδια, λέτε, θα υπάρχει παιδοψυχίατρος εάν χρειαστεί κάποιο από τα παιδιά να νοσηλευτεί? Αυτό θα παραπέμπεται ως περιστατικό στην Αθήνα. Αυτό λέτε? Αυτό λέω, και βεβαίως λέω και το άλλο. Ποιος θα αναλάβει την, ακόμα και αυτή την απόβαση, αν θα πάνε την υλοποιήσουν, θα μεταφέρει το παιδί αυτό στην Αθήνα? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της μεταφοράς? Εδώ και η Αδουγεράκη έχει συντελεστεί ένα διαχρονικό έγκλημα. Όλοι τα γνωρίζανε και όλοι κάναν τις πάπιες. Να σας το πω έτσι, όλοι βασιζόντουσαν στο φιλότιμο των εργαζομένων. Όλοι στηριζόντουσαν, έλα μωρέ, εντάξει, πάμε παρακάτω, πάμε και όπου βγει. Το πάμε και όπου βγει στην υγεία και στο Παγνί είναι η παιδοψυχιατρική κλινική. Σε 6 μήνες θα είναι η παιδοχειρουργική, που συνταξιοδοτείται σε λίγο διάστημα ένας εξαίρετος συνάδελφός μας. Θα μείνουν 2 παιδοχειρούργοι. Είναι, αν θέλετε, να μην ανοίγουν κρεβάτια, να έχουν κλειστά κρεβάτια μονάδες θεραπείας θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Είναι, αν θέλετε, το πάμε και όπου βγει. Ας μην έχουμε καθημερινά νοσηλευτήσεις στα τμήματα, ας τους κάνουμε κάθε μέρα γύρω-γύρω-γύρω όροι, και ας μην ξέρουν πού βρίσκεται το φάρμακο το ένα και πού βρίσκεται ο χώρος ο άλλος. Πάμε απλώς να μπαλώνουμε τρύπες για να λέμε στον κόσμο ότι σου παρέχουμε δημόσια υγεία. Δώστε μου τη δυνατότητα, λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα για πολύ λίγο, γιατί υπάρχει μία θύελλα αντιδράσεων σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και την απόφαση αυτή, δηλαδή να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παιδοψυχίατρος ναι μεν σε καθημερινή βάση, αλλά στη βάρδια μέσα στο νοσοκομείο και τα υπόλοιπα περιστατικά, όπως λέτε, αν χρειαστεί νοσηλεία, εισαγωγή παιδιού στην Αθήνα. Το πάτε βήματα παρακάτω και λέτε και ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα συνοδεύει παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας και τι θα γίνεται εκεί στην Αθήνα, δηλαδή ένας ολόκληρος κύκλος. Και μέσα σε αυτές τις αντιδράσεις θέλω να ακούσω εκείνη την αντίδραση, το σχόλιο από τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, που είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Δουλουφάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα. Είδα τη δική σας την ανακοίνωση, παρακαλώ πάρα πολύ να σας ακούσουμε στον χρόνο που μπορούμε να σας δώσουμε. Τι να σας πω κύριε Δουλγεράκη, για άλλη μια φορά λέμε τα ίδια. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε κάτι το οποίο ήδη έχουν σχολιάσει, ήδη έχουν ξαναπεί, ήδη, δηλαδή η υποκρισία περισσεύει. Η υποκρισία περισσεύει. Όλοι διατείνονται, δεν λέω μόνο για την συγκεκριμένη κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων ετών, οι νέοι μας, τα παιδιά μας, τα προστατεύουμε, τα θέλουμε, ο θησαυρός μας, και στην πράξη βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που πραγματικά να τα προστατεύει και τίποτα που πραγματικά να τα οχυρώνει απέναντι σε μια κοινωνία η οποία είναι βία, είναι βάρβαρη. Και τα στέλνει, ας πούμε, βορά σε ελλείψεις, σε τίποτα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω, είναι εξοργιστικό. Η παιδοψυχιατρική, κύριε Δουλγεράκη, γενικά σαν επιστήμη, υπάρχει γιατί
και μια εξειδίκευση συγκεκριμένη. Αφορά παιδιά, εφήβους που θέλουν συγκεκριμένη νοσηλεία, θέλουν συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Δεν υπάρχουν τυχαία όλες αυτές οι δομές. Και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένους σκοπούς. Καλείται τώρα λοιπόν μια οικογένεια η οποία έχει έναν έφηβο, ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, να βάλει το χέρι όχι απλά βαθιά στη τσέπη, γιατί μιλάμε ότι χρειάζεται σχεδόν καθημερινή παρακολούθηση από ψυχολόγους, από παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι τα ραντεβού καταλαβαίνετε ότι δεν κοστίζουν λίγο, εάν κάποιος δηλαδή μπορεί να το κάνει, ή να πει πάμε και που βγει. Δηλαδή θα πάω ας πούμε έναν έφηβο ο οποίος έχει αυτοκτονικές τάσεις, θα πω ένα κορίτσι το οποίο έχει ανορεξία, θα πάω, δεν θα νοσηλευτεί, θα το στείλουν στο σπίτι του πίσω και θα παρακαλάει ο γονέας να μην πάει στη δουλειά ή να μην γίνει κάτι την ώρα που λείπει. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω τι να σας πω για Δουλειαράκη. Δηλαδή είμαι πλέον, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω, θέλετε να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις? Καμία κύριε Δουλουφάκη, καμία ερώτηση. Τα λέτε όλα με το δικό σας τον τρόπο, καμία ερώτηση. Ο κύριος Βρυσαλής δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει πάνω σε αυτά που λέτε και με τον τρόπο που τα λέτε και με αυτή σας την θεσμική ιδιότητα ως πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Βρυσαλή. Κύριε Ρεντουγελάκη, για αυτούς τους λόγους καλούμε και τα σωματεία και ήδη θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στα σωματεία που έχουν δηλώσει τη στήριξη και στον αγώνα που κάνουμε αυτή η κλινική να συνεχίσει να λειτουργεί. Ήδη εμείς αύριο πραγματοποιούμε γενική συνέλευση 8 με 10 με στάση εργασίας, ακριβώς βάζοντας σε προμετωπίδα μέσα από το σύνολο των προβλημάτων μας και το ζήτημα της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Θα πάμε σε απεργία την ερχόμενη Τετάρτη. 11 η ώρα στην πύλη του νοσοκομείου, θα πρέπει όλη η κοινωνία του Ηρακλείου να εκφράσει, αν θέλετε, όχι μόνο την αγώνα. Αύριο 11, λέτε αύριο 11. Όχι, αύριο είναι η συνέλευσή μας, που θα βάλουμε επιτάπητο στα ζητήματα και της παιδοψυχιατρικής και των σοβαρών ελλείψεων σε υποδομές. Αν θέλετε, αυτό το τραγικό γεγονός, το να ανοίγεις ένα τμήμα, να κάνεις πιέστες, να κάνεις φανφάρες και να μην το έχει στελεχώσει με νοσηλευτή, να μην το έχει στελεχώσει με μόνη θωραπινιδωτή και να έχεις εκ των υστέρων να λες ότι και όλα λειτουργήσαν ορθά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και την ίδια ώρα να ψάχνεις εκείνη την ώρα monitor, να ψάχνεις απεινιδωτή, να ψάχνεις ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, νομίζω πλέον η υποκρισία και απέναντι στην κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πάτε, σε απεργία την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Τετάρτη, απεργία στις 12 του Ιούλη, 11 η ώρα συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, που καλούμε όλη την ηρακλειώτικη κοινωνία να είναι στο πλάι μας, γιατί ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας για το Ηράκλειο, για την πόλη εκείνη που θα πρέπει να έχει ένα δημόσιο, δωρεάν, αποκλειστικό σύστημα υγείας, που να είναι στελεχωμένο για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όταν τις χρειαστεί. Αλλιώς οι ανάγκες αυτές θα καλύπτονται ακόμα περισσότερο και καθημερινά από την τσέπη τους, όχι ότι τώρα δεν συμβαίνει, αλλά πλέον και επίσημα η κυβέρνηση το πάει ένα βήμα παραπέρα. Μάλιστα. Και με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία που θα πληρώνεις το γρηγορόσημο για να πηγαίνεις. Ας αφήσει αυτά που λέω και ο Χρυσοχοίδης, θα μειώσει τη λίστα αναμονής στα χειρουργεία και τη λίστα αναμονής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αν είναι ο μάγος με τα δώρα, ας λύσει το θέμα καταρχήν το να βάζει οδηγούς ασθενοφόρων, ανθρώπους εκπαιδευμένους, και ας αφήσει τα μπαλώματα και να ρίχνει στάφτη στα μάτια του κόσμου. Κύριε Βρυσαλή. Δεν τρώει κουτόχο το κόσμος. Μπορεί να είχαμε εκλογές και κάποιος μπορεί να μας πει ότι είχαμε εκλογές, αλλά ο λαός μας δεν έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό του να πηγαίνει και να μεταφέρεται με αν θέλετε, αντί για αγροτικά και καρότσες να του λένε πάρε ένα στενοφόρο με πυροσβέστη και άντε και σταμάτα να μιλά. Κύριε Βρυσαλή, κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Δουλγεράκη, ορίστε. Να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο η παιδοψυχιατρική του Παγνή. Τρομακτικές ελλείψεις υπάρχει και στο ιατροπαιδαγωγικό στο Βενιζέλιο και στο Κέδαση.
Άρα, δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί πέρα, δηλαδή, στα βαριά περιστατικά, αλλά ας πούμε και σε άλλες περιπτώσεις που οι γονείς πρέπει να τρέξουν, σε περιπτώσεις, ας πούμε, παιδιών που χρειάζονται διαγνώσεις που είναι στο φάσμα του αυτισμού, που χρειάζονται άλλου είδους υποστήριξη. Επίσης εκεί πέρα υπάρχουν τρομερές ελλείψεις και δείχνουν ακριβώς πώς αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, ανοίξατε ένα νέο κεφάλαιο με τις ελλείψεις αυτές, δηλαδή ιατροπαιδαγωγικό, Βενιζέλιου και Δασί. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Μπορεί και αύριο θα συνεννοηθούμε στην πορεία, κύριε Δουλουφάκη, για να ακούσουμε σαν ένωση ποιες είναι αυτές οι διαπιστώσεις για τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά σας, που έχουν όλα τα παιδιά, αλλά δυστυχώς μέσα από τις δομές τα παιδιά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, δεν μπορούν να καλυφθούν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.